Ποιος από εσάς είναι γραμματιζούμενος? Εγώ. Να, πάρε τη διαταγή. Και πού τα άμαθες τα γράμματα, Περικαλό? Από το ψάλτη μας. Άντε, και διάβαζε φωναχτά. Ο ανάξιος καλόγερος Γκριγόρη από το μοναστήρι του Τσιούντοφ έπεσε σε αίρεση και τόλμησε δασκαλεμένος από τον σατανά να αναστατώσει την Άγια Αδελφότητα με κάθε λογής πειρασμούς και ανομίες. Φαίνεται πως αυτός ο αναθεματισμένος Γκριγόρη κατευθύνθηκε προς τα λιθουανικά σύνορα. Ο τσάρος διέταξε να συλληφθεί. Και να κρεμαστεί. Όχι, δεν λέει να κρεμαστεί. Λες ψέματα. Δεν χρειάζεται να γράφουν την κάθε λέξη με τη σειρά της. Εσύ διάβαζε να συλληφθεί και να κρεμαστεί. Και να κρεμαστεί. Από ηλικία αυτός ο ληστής, ο Γκριγόρη, είναι γύρω στα 50, με μέτριο ανάστημα, μέτωπο πλατή, χοντρός, με γκρίζα γενιάδα. Παιδιά, αυτός είναι ο Γκριγόρη. Πιάστε τον, δέστε τον. Για δες, ούτε το φαντάστηκα ένα τέτοιο πράγμα. Για σταθείτε ρε παιδιά, για σταθείτε. Δεν αφήνετε τις μπηχτές. Η Γκριγόρη μου τσαμπουνάτε. Τι 50 χρονών χοντρός με γκρίζα γενιάδα. Για κουδό αδερφάκι, είσαι πολύ μικρός ακόμη για να μου σκαρώνεις εμένα τέτοια αστεία. Έχω χρόνια να διαβάσω και δεν τα κάνω καταφέρνω, μα έλια σας. Και θα βρω άκρη, μια και έφτασε ο κόμπος το χθένι. Για φέρε εδώ τούτο το χαρτί. Για διάβασα. Και από ηλικία είναι γύρω στα 20. Τι έχεις τώρα να πεις, αδερφέ μου? Πού τα βρήκες τα 50? Βλέπεις, 20 γράφει. Καλά λέει, τώρα το θυμηθήκα. 20 χρονών μας είπαν. Φίλε, βλέπω ότι είσαι χωρατατζής. Μπα, γιατί χαμηλώνεις έτσι το κεφάλι σου, γραμματιζούμενε? Κοίτα, τον στέκει σαν την Παναγιά με το χέρι στον κόρφο. Λοιπόν, καλόγερε, λέγε παρακάτω. Έχει μέτριο ανάστημα, πλατή θώρακα, ένα χέρι κοντύτερο από τ' άλλο, μάτια γαλάζια, μια μεγάλη κρεατοελιά στο μάγουλο και μια δεύτερη στο μέτωπο. Για στάσου βρε πάλι καρά μου, μπας κι είσαι εσύ ο Γκριγόρη. Χριστέ μου, έβγαλε μαχαίρι, πίσω, πίσω όλοι, πίσω. Ήδηξε στο παράθυρο. Κι άλλο κρασί. Ζήτω ο μεγάλος μας τσάρος. Ζήτω ο μεγάλος μας τσάρος. Ζήτω. Γεια σας φίλοι μου, και σας ευχαριστώ που δεν με περιφρονήσατε τη φιλοξενία μου. Στο καλό και καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Έφυγαν επιτέλους. Να σου πω την αλήθεια, πρίγκιπα Βασίλη Ιβάνοβιτς Ουίσκι. Φοβήθηκα πως δεν θα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε δύο λόγια. Εσείς υπηρέτες, μαζέψτε το τραπέζι και πάρτε δρόμο. Τι συμβαίνει, Αθανάση Μιχαήλωβιτς Πούσκιν? Τι να σου πω, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ο ανιψιός μου, ο Γκαβρίλ Πούσκιν, μου στείλε σήμερα ένα μαντατοφόρο από το Κράκοβο. Και λοιπόν? Αλόκοτα νέα ο ανιψιός μου γράφει. Λέει πως ο γιος του Ιβάν του τρομερού που... Στάσω ένα λεπτό, να βεβαιωθώ μη μας κρυφακούει κανένας. Λοιπόν, ο Τσάρεβιτς που ο Μπορίς έβαλε να τον σκοτώσουν. Αυτό δεν είναι νέο. Στάσου, περίμενε. Ο Δημήτρη ζει. Ακούσε εκεί. Ζωντανός ο Τσάρεβιτς. Αυτό είναι όλο. Άκουσε ως το τέλος. Όποιος και αν είναι αυτός, θες ο Τσάρεβιτς που επέζησε ή κανένας ξενδιάντροπος φετεριστής, το θέμα είναι πως στο Κράκοβο εμφανίστηκε ο Δημήτρη. Δεν μπορεί. Είδε με τα μάτια του ανιψιός μου Γκαβρίλ Πούσκιν τον Δημήτρη να μπαίνει στην κρυφή κατοικία του Πολωνού βασίλια. Μα ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, από πού κατάγεται? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μαθεύτηκε είναι πως ήταν υπηρέτης του Πολωνού άρχοντα Βισνεβέστκι και πως αν βρισκόταν άρρωστο στην κλίνη του, τα εξομολογήθηκε όλα στο πνευματικό. Τότε
Αυτός ο περήφανος άρχοντας τον σήκωσε αμέσως από την κλίνη και πήγανε μαζί να βρουν τον βασιλιά της Πολωνίας, Σιγισμούντο. Και σαν τι άλλο λένε για αυτό το παλικάρι? Λένε πως είναι έξυπνος, καταδεκτικός, επιτίδιος και πως αρέσει σε όλους. Πως πήρε με το μέρος του όλους τους φυγάδες της Μόσχας. Πως και οι φραγκοπαπάδες ακόμα τον υποστηρίζουν. Και ο Πολωνός βασιλιάς τον καλοπιάνει και κατά πως λένε του έταξε βοήθεια. Τι να σου πω, αδερφέ μου, όλα αυτά είναι τόσο μπερδεμένα που χάνεις το νου σου. Δεν χωράει αμφιβολία πως πρόκειται για σφετεριστή. Πρέπει πάντως να παραδεχτούμε πως ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Σπουδαία είδηση. Έτσι και το μάθει ο λαός, έχει να γίνει μεγάλο κακό. Τέτοιο κακό που είναι ζήτημα αν θα μπορέσει να κρατήσει ο Μπορίς το στέμμα στο κεφάλι του. Τα θέλε και τα πάθε όμως. Μας κυβερνάει σαν να είναι ο Ιβάν. Τι ωφελεί που δεν μας καταδικάζουν φανερά, που δεν μας δένουν στο ματωμένο πάσαλο και δεν μας καίνε στις πλατείες. Ο ίδιος ο τσάρος με το σκύπτρο του συνδαυλίζει τη φωτιά. Και να είμαστε τουλάχιστον σίγουροι για τη ζωή μας. Σαν πως δεν μας παραμονεύει καθημερινά η δυσμένεια, τα κάτεργα, η εξορία, η σιβηρία, η κουκούλα του μοναχού και οι αλυσίδες. Και εκεί στην απομόνωση, σαν πως δεν έχουμε το βραχνά της πείνας, της κρεμάλας. Πού είναι οι ελπίδες της χώρας μας, οι γόνοι των Σίτσκι, των Σεστουνόφ, των Ρωμανόφ? Στα κάτεργα και τις εξορίες βασανίστηκαν. Δεν είναι παρά μόνο ζήτημα χρόνου. Και εσύ την ίδια τύχη με αυτούς θα έχεις. Το έχεις για λίγο, πες μου, μέσα στο ίδιο σου το σπίτι να είσαι πολιορκημένος από τους άπιστους δούλους σου. Βλέπεις να είμαστε κύριοι στα κτήματά μας. Κάνε πως διώχνεις ένα τεμπέλι και θα δεις. Σου κάνει, δεν σου κάνει, πρέπει να τον ταΐζεις. Έτσι και ξελογιάσεις κανένα ξένο εργάτη, σε πάνε αμέσως στο λαϊκό δικαστήριο. Ακούστηκε ποτέ να γίνει τέτοιο κακό, έστω και την εποχή του τσάρου Ιβάν? Και μη θα δεις πως και ο λαός καλοπερνάει. Για ρώτα τον, ας κάνει πως έρχεται κατά δω ο σφετεριστής και τα λέμε. Πανηγύρι θα γίνει. Έχεις δίκιο, Πούσχιν. Ξέρεις όμως κάτι, όλα αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε πριν έρθει η ώρα του. Ναι, ναι, αυτό να λέγεται. Ξέρε τα μονάχα εσύ. Πρίγκιπα σου, Ίσκι, είσαι λογικός άνθρωπος. Και μου κάνει πάντα ευχαρίστηση να κουβεντιάζω μαζί σου. Στο καλό, φίλε. Έχει γεια, πρίγκιπα. Στο καλό. Έχει γεια. Στο καλό, Πούσχιν. Ωραίο μου Βασιλόπουλο, δεν σου ήτανε γραφτό να ζήσεις. Να σε χαρώ εγώ, παρά σε χαίρεται τώρα το μαύρο μνήμα. Μακριά μου, σε ξένη γη. Ποτέ μου δεν θα παρηγορηθώ, μόνο θα κλαίω ενώ ζω. Έλα τώρα, πριγκίπισά μου. Τα κοριτσίστικα δάκρυα είναι σαν την πρωινή δροσούλα που σ' αυγεί ο ήλιος, τη στεγνώνει. Θα βρεις άλλο μνηστήρα, όμορφο νέο ανοιχτόκαρδο. Θα τον αγαπήσεις, λατρευτό μου παιδί, και θα λησμονήσεις τον άτυχο ερωτά σου. Όχι, σου λέω, παραμάνα μου. Θα του μείνω πιστή όσο να πεθάνω. Τι έχεις, ξένια καλή μου? Πάλι σε βρίσκω να θρηνείς για τον νεκρό μνηστήρα σου. Τι να σου κάνω, παιδί μου? Η μοίρα δεν θέλησε να γίνω μάρτυρα στη χαρά σου. Ποιος ξέρει, μπορεί να εξόργησα το Θεό για να μην μ' αξιώσει να σε δω ευτυχισμένη. Όμως γιατί να υποφέρεις εσύ γι' αυτό που σε τίποτα δεν έφτεξες? Αχ, γιατί? Και εσύ, γιά μου, με τι καταπιάστηκες? Τι κάνεις αυτού? Είναι ένα σχεδιάγραμμα της Μόσχας. Το βασίλειό μας από άκρη σ' άκρη. Κοίτα, εδώ είναι η Μόσχα, εκεί το Νοβγκορόντ και εδώ το Αστραχάν. Να η θάλασσα, τα πυκνόφυτα δάση του Πέρμους. Και εδώ η Σιβηρία. Και αυτό που ξετυλίγεται εδώ πέρα τι είναι? Είναι ο Βόλγας. Τι καλά. Αχ, να ο γλυκός καρπός της μάθησης. Έτσι αγκαλιάζεις με το βλέμμα σαν να το κοιτάς από ψηλά ολόκληρο το βασίλειό μας. Τα σύνορα, τις πολιτείες, τα ποτάμια.
Μελέτα, παιδί μου. Με τη γνώση συντομεύεις το χρόνο που ξοδεύει η πείρα. Κάποτε, μπορεί και γρήγορα, όλες αυτές οι περιοχές μπορεί, λέω, να βρεθούν κάτω από τα δικά σου τα χέρια. Μελέτα, παιδί μου, γιατί έτσι ευκολότερα θα κυβερνήσεις τη χώρα σου. Ανά ο Σινών, ο ξάδελφός μου, που κάποια αναφορά έρχεται να μου δώσει. Πήγαινε, πήγαινε, Ξένια μου, στο δωματιό σου και συγχώραμε, ο Θεός σε παρηγορήσει. Τι έχεις να μου αναφέρεις, ξάδελφε Σιμεών Βουντενόφ? Σήμερα τα ξημερώματα, οι υπηρέτες του Σουίσκι και του Πούσκιν ήρθαν και μας έφεραν μια είδηση. Παρακάτω. Ο υπηρέτης του Πούσκιν ανέφερε πρώτα πως χθες το βράδυ στο σπίτι τους έφτασε ένας αγγελιαφόρος από το Κράκοβο και πως μετά μια ώρα στάρθηκε πίσω χωρίς κανένα γραφτό μήνυμα. Να συλληφθεί αμέσως ο αγγελιαφόρος. Έστειλα κιόλας ανθρώπους. Για το Σουίσκι, τι λένε οι αναφορές? Χθες βράδυ έκανε τραπέζι στον Πούσκιν και σε κάμπο στους άλλους φίλους του. Σαν έφυγαν όλοι τους, ο Πούσκιν έμεινε μόνος με τον οικοδεσπότη και συζητούσαν ως αργά. Μα αμέσως να έρθει εδώ ο Σουίσκι. Εδώ είναι μεγαλειότατε. Πες του να έρθει. Τι να σημαίνουν άραγε αυτά τα σούρτα φέρτα με τη Λιθουανία? Μια ανυπόταχτη γενιά των Πούσκιν είναι αντίπαλοι μου. Και όσο για το Σουίσκι, δεν πρέπει να του έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη. Ξεγλιστράει σαν το χέρι, είναι άστατος, πονηρός και καπάτσος. Έχω να σου μιλήσω, πρίγκιπα Σουίσκι, όμως με πρόλαβες. Ας ακούσουμε πρώτα τι έχεις να μας πεις. Μάλιστα, μεγαλειότατε, έχω χρέος να σου ανακοινώσω μια σπουδαία είδηση. Ακούω. Μα, μεγαλειότατε, ο Φεοντόρ είναι εδώ. Ο διάδοχος μπορεί να ακούσει ό,τι έχει να ανακοινώσει ο πρίγκιπα Σουίσκι. Μίλα. Μεγαλειότατε, από τη Λιθουανία μας έρχεται είδηση. Η είδηση που έφερε χτες βράδυ ο ματατοφόρος στον Πούσκιν. Ώστε τα μαθαί όλα. Εγώ νόμιζα, μεγαλειότατε, πως ακόμη δεν ήξερες το μυστικό. Δεν πειράζει, πρίγκιπα. Μ' αρέσει να διασταυρώνω τις ειδήσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε την αλήθεια. Ένα ξέρω μόνο, μεγαλειότατε, πως στο Κράκοβο εμφανίστηκε ένας λαοπλάνος και πως πήρε με το μέρος του τον βασιλιά και τους ευγενείς της Πολωνίας. Σαν τι λένε, δηλαδή? Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν ξέρω, μεγαλειότατε. Και σε τι είναι επικίνδυνος? Δεν λέω, μεγαλειότατε, είσαι ισχυρός. Με την καλοσύνη και τη γενναιοδορία σου έχεις κατακτήσει τις καρδιές των υπηκών σου. Μα ξέρεις καλά και ο ίδιος πόσο άμυαλος είναι ο όχλος, πόσο άστατος, ανυπόταχτος και προληπτικός, πόσο εύκολα παραδίνεται σε κούφιες υποσχέσεις, πόσο έτοιμος είναι να πιστέψει σε κάθε παρακίνηση, πόσο βουβός και αδιάφορος είναι πάντα απέναντι στην αλήθεια. Έτσι και κάνει λοιπόν αυτός ο άγνωστος αλήτης πως περνάει τα λιθουανικά σύνορα, θα παρασύρει με το μέρος του το μωρόπιστο πλήθος στο όνομα του αναστημένου Δημήτρη. Του Δημήτρη? Πώς? Εκείνου του παιδιού? Του Δημήτρη, είπες? Φεοντόρ, παιδί μου, πήγαινε έξω. Έγινε κατακόκκινος, τα έχουμε θύελα. Μεγαλειότατε, αν μου επιτρέπετε. Όχι, παιδί μου, πήγαινε. Τι? Του Δημήτρη? Ώστε ο Τσάρεβιτς δεν ήξερε τίποτα. Να ληφθούν αμέσως μέτρα. Η Ρωσία στα σύνορά της με τη Λιθουανία να ενισχυθεί με φυλάκια. Ψυχή να μην περάσει από εκεί. Λαγός να μην έρθει από την Πολωνία κατά εδώ. Ούτε πουλί από το Κράκοβο να μην πετάξει κατά εδώ. Πήγαινε. Πηγαίνω. Στάσου! Στάσου. Αυτή η είδηση είναι φτιαχτή, δεν είναι έτσι? Άκουσες εσύ ποτέ σου για πεθαμένους που από το μνήμα βγαίνουν για να ανακρίνουν τους τσάρους, τους νόμιμους τσάρους, τους λαοπρόβλητους, που τους διάλεξε ομόφωνα ο λαός και τους έστρεψε ο ίδιος ο Μέγας Πατριάρχης? Χωρατό δεν είναι? Τι άλλο? Εσύ πώς δεν γελάς με αυτά? Εγώ να γελάσω, μεγαλειότατε? Άκουσε με, πρίγκιπα. Όταν μαθεύτηκε πως εκείνο το παιδί, πως εκείνο το παιδί, λέω, έχασε δεν ξέρω πώς τη ζωή του, εσένα έστειλα να παρακολουθήσεις την υπόθεση. Δεν είναι έτσι? Τώρα σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού και στο Σταυρό. Βάλε το χέρι στην καρδιά και αποκρίσου μου. Το αναγνώρισες εσύ το σκοτωμένο παιδί? Μήπως έγινε καμιά αντικατάσταση? Αποκρίσου. Υποκλίνομαι μπροστά. Όχι! Όχι, Σουίσκι, μην υποκλίνεσαι. Μόνο αποκρίσου. Ήταν ή όχι ο Τσάρεβιτς? Ήταν. Σκέψου καλά, πρίγκιπα. Υπόσχομαι να δείξω μεγαλοψυχία αν με γέλασες τότε. Για ένα παλιό ψέμα να σε τιμωρήσω τώρα πια, δεν το σκοπεύω. Μα αν αυτή τη στιγμή με κοροϊδεύεις, τότε,
Ορκίζομαι στο κεφάλι του γιού μου πως θα σε βρει τέτοιο κακό που κι αυτός ο τσάρος Ιβάν ο τρομερός από τον τάφο του θα ανατριχιάσει. Δεν με τρομάζει μεγαλειότατε η τιμωρία όσο η δυσμένειά σου. Θα τολμούσα ποτέ να του παίξω ένα τέτοιο άτιμο παιχνίδι? Θα μπορούσα ποτέ να γελαστώ σε τέτοιο βαθμό που να μην γνωρίσω τον Δημήτρη? Γύρω του άλλα 13 πτώματα κοίτονταν από τον ίδιο το λαό λιντζαρισμένα. Και ενώ πάνω σε αυτά η αποσύνθεση είχε αρχίσει, μόνο το παιδικό του Τσάρεβης προσωπάκι φρέσκο ήταν και δροσερό, σαν να κοιμόνταν. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν είχαν καθόλου αλλοιωθεί. Όχι μεγαλειότατε, αμφιβολία δεν μου έμεινε καμιά. Ο Δημήτρης στο μνήμα του βαθιά κοιμάται. Να, αρκετά. Πήγαινε. Τι ήταν αυτό που άκουσα? Δεν μου βγαίνει καλύτερα η ψυχή. Όλο μου το αίμα ένιωσα μια να μου ανεβαίνει στο κεφάλι και μια να κατεβαίνει βαρύ. Να λοιπόν γιατί 13 χρόνια στη σειρά δεν βγάνω από το νου μου το σφαγμένο παιδί. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα το νιώθω. Μα ποιος να είναι αυτός ο αντίπαλος που με απειλεί? Ένα κούφιο όνομα. Ένας ίσκιος. Πώς μπορεί την Πορφύρα να μου αφαιρέσει και από τα παιδιά μου την διαδοχή να του στερήσει? Α, τέτοι άμυαλος που είμαι. Τι βρήκα να φοβηθώ? Ένα φάντασμα που αρκεί να το φυσήξεις και πάει, διαλύθηκε. Ας το πάρω λοιπόν απόφαση. Φόβο κανένα να μην δείξω, αλλά και τίποτα να μην αψηφίσω. Αχ. Ας είχω το μήνυμα πια το στέμα του μονομάχου. Μην ανησυχείς, πάτερ Τσερνικόφσκι. Δεν θα συναντήσουμε προβλήματα. Ξέρω καλά το πνεύμα του λαού μου. Η ευλάβειά του δεν φτάνει στα άκρα και η ανεκτικότητά του είναι τόση που δεν θα τον παρασύρει σε φανατισμό. Σου εγγυώμαι εγώ, Δημήτρη, πως πριν περάσουν καλά-καλά 2 χρόνια, ο λαός μου και ολόκληρη η Ανατολική Εκκλησία μαζί θα έχουν αναγνωρίσει την αρχή του Πέτρου. Ο Άγιος Ιγνάτιος να είναι μαζί σου όταν έλθει η κρίσιμη στιγμή. Όμως τώρα, Τσάρεβιτς, σε εξορκίζω στα βάθια της ψυχής σου. Κρύβε το σπόρο της ευλογίας που θέλησε ο Θεός να σου χαρίσει. Ξέρε πως τον παράλογο του το κόσμο καμιά φορά επιβάλλεται να υποκρινόμαστε, και πως τα λόγια και τα έργα σου τα κρίνουν οι θνητοί, μα τις προθέσεις σου τις βλέπει μόνον ο Θεός. Αμήν. Ποιος είναι εκεί? Πατερούλη, πατερούλη, πλήθος από Ρώσους και Πολωνούς θέλουν να σε δουν. Πες τους να περάσουν. Σύντροφοι, αύριο κοινάμε από το Κράκοβο. Σε σένα, Μνίτσεκ, στο σπίτι σου λογαριάζω να μείνω για 3 μέρες. Μαθαίνω πως το φιλόξενό σου κάστρο για 2 πράγματα φημίζεται. Για την πατρογονική του αρχοντιά από τη μια και την νεαρή οικοδέσποινα τη θυγατέρα σου, την εξαίσια Μαρίνα, από την άλλη. Να τη γνωρίσω θέλω. Όσο για σας, φίλοι μου, Πολωνοί και Ρώσοι, γη των Σλάβων, εσείς που σηκώσατε λάβαρα αδερφωμένα ενάντια στον κοινό εχθρό μας, τον Μπορείς, η πολυπόθητη έφτασε στιγμή στη μάχη να σας οδηγήσω. Ναι, στη μάχη! Στη μάχη! Όμως καινούργια πρόσωπα ανάμεσά σας βλέπω. Γκαμπρίλ Πούσκιν, ποιοι είναι, τι γυρεύουν? Ήλθαν εδώ για χάρη σου, τις πάθανα, ζωστούνε. Χαίρομαι γι' αυτό, παιδιά. Μαζί μου ελάτε, φίλοι. Πούσκιν, δεν μου λες το λεβεντόπεδο αυτό ποιο είναι? Ο πρίγκιπας Κούρπτσκι. Όνομα χτυπητό. Είσαι συγγενής με τον ήρωα του Καζάν? Γιος του είμαι. Ζει ακόμα ο πατέρας σου? Όχι, έχει πεθάνει. Μεγάλο μυαλό. Άνδρας άξιος σε όλα. Στον πόλεμο και στην ειρήνη. Όμως γιατί τα τελευταία χρόνια δεν γίνει και λόγος πια γι' αυτόν?
Ο πατέρας μου την υπόλοιπη ζωή του πέρασε στη Βολωνία, στα χτήματα που ο Μπατόρι του είχε δωρήσει. Η ειρηνική αυτή ζωή καθόλου δεν του πήγαινε και υπέφερε ως τη στερνή του μέρα. Κακό τυχε ηγέτη. Με τέτοια προτερήματα τι σούμελε να πάθεις. Ας είναι, χαίρομαι Κουρμσκή, που εσένα το αίμα του μπόρεσε ο πατέρας σου με τις Ρωσίες το όραμα να αναστήσει. Όμως έχουμε χρέος στα λάθη των πατέρων μας να μη στεκόμαστε. Στο μνήμα ανάπαυση ας βρούνε. Σίμωσε Κουρμσκή, το χέρι σου. Για δες αλήθεια, του Κουρμσκή ο γιος στο θρόνο να ανεβάζει ποιον? Το γιο του Ιβάν. Όλα μου ήρθαν δεξιά, και οι άνθρωποι και η μοίρα. Εσύ ποιος είσαι? Ο Σομπάνσκι, λεύτερος πολεμιστής από την Πολωνία. Τιμή και έπαινο σε σένα, της λευτεριάς βλαστάρι. Δώστε του τρεις μισθούς μπροστά. Και αυτοί, ποιοι είναι πέρα εκεί? Απ' τη στολή τους βλέπω Ρώσοι πως είναι, σαν εμάς. Έτσι είναι, τσάρι, πατριούλη μας. Είμαστε τα καρδιακά σου παλικάρια που κατατρεγμένα από τη Μόσχα φύγαμε και ήλθαμε εδώ να σ' ανταμώσουμε. Εσέ για τσάρο αναγνωρίζουμε και είμαστε όλοι έτοιμοι και τη ζωή μας να δώσουμε για σένα. Κουράγιο, αθώοι μάρτυρες. Ας δώσει μόνο ο Θεός να φτάσουμε στη Μόσχα και ο Μπορείς για όλα θα πληρώσει. Για όλα. Εσύ ποιος είσαι? Για όλα θα πληρώσω. Ο Ζάκος. Από τον Τόν να Σεύρο με έστειλαν οι ελεύθερες στρατιές των Αταμάνων. Ξέρω καλά τους Κοζάκους του Τόν. Και δεν αμφέβαλα ποτέ πως αντάρτες Κοζάκους θα έχουμε εδώ, μες στις γραμμές μας. Ξέρουμε πως άδικα και ανέτια κατατρέχονται. Πρίγκιπά μου, Ακτινοβόλο Βασιλόπουλο. Τι θες εσύ? Ορίστε, αυτό το πείμα. Τι βλέπω, στίχη λατινική? Ναι. Ξέρω τη γλώσσα της λατινικής, μουσες. Τα άνθη του Παρνασσού μ' αρέσουν και δίνω πίστη στις προφητείες των ποιητών. Η θεία εκείνη έκσταση που τους πυρώνει την ψυχή δεν είναι πυροτέχνημα. Σίμωσε, φίλε, και από μέ αυτό το δαχτυλίδι δέξου. Λοιπόν, φίλοι μου, έχετε για ως αύριο. Λοιπόν, είστε έτοιμες? Δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα? Παρακαλώ, πάρτε κι εσείς μια απόφαση. Τι θα βάλετε, τα μαργαριτάρια σας ή το σμαραγδένιο σας μισοφέγγαρο? Το διαμαντένιο μου στεφάνι. Ωραία. Θυμάστε που το φορούσατε σαν πήγατε στον άκτορα? Πως φέγγατε στο χορό σαν τον ήλιο. Λένε πως αρκεί να σας αντικρίσει κανείς για να σας ερωτευτεί αμέσως. Δεν τα αφήνεις αυτά και να βιαστείς λιγάκι? Αμέσως, αμέσως. Σήμερα ο πατέρας σας σε εσάς στηρίζει τις ελπίδες του. Ο Τσάρεβιτς μόλις σας είδε ενθουσιάστηκε. Είναι στα αλήθεια ερωτευμένος, αρχοντισά μου. Πάει μήνας πια που αφήνοντας το Κράκοβο, ξεχνώντας πόλεμο και θρόνο, κάθεται εδώ και διασκεδάζει αμέριμνος, δαιμονίζοντας Ρώσους και Πολωνούς. Αχ, Θεέ μου, θα μ' αξιώσεις να δω αυτή τη μέρα. Αλήθεια, δεν θα μ' αφήσετε εδώ εμένα όταν έρθει ο Δημήτρη και σας πάρει στην πρωτεύουσά του? Τι σου ήρθε στο νου πως θα γίνω τσαρίνα? Ποια άλλη από σας μπορεί να γίνει? Ποια θα τολμήσει να σας παραβγεί στην ομορφιά? Η γενιά των Μνήσεκ πάντα πρώτη σ' όλα ερχότανε. Και εσείς στη γνώση από όλες είστε ανώτεροι. Καλό τύχος όποιος το βλέμμα σας τραβήξει και καταφέρει να κερδίσει την αγάπη σας. Όχι όμως αυτός ο ζητιάνος ο Τσάρεβιτς, που ένας θεός ξέρει από πού έρχεται και τι σώοι άνθρωπος είναι. Είναι γιος του Τσάρου Ιβάν, όσο γι' αυτό όλος ο κόσμος του το αναγνώρισε. Κι όμως το χειμώνα που μας πέρασε δεν ήτανε παρά υπηρέτης του Βυσνεβέτσκι. Κρυβότανε. Δεν το αρνιέμαι. Ξέρετε όμως τι λέει γι' αυτόν ο λαός? Λένε τάχατες πως δεν είναι παρά ένας απλός καλόγερος που τόσκασε κρυφά από τη Μόσχα. Ένας κατεργάρης και τίποτε άλλο. Ανοησίες. Δεν λέω πως τους πιστεύω.
Θέλω μόνο να πω πως πρέπει να καλοτυχίζει τη μοίρα του που σας έκανε να το προτιμήσετε από έναν άλλο. Κάνε γρήγορα. Εσύ έχεις όρεξη ως τα ξημερώματα να κάθεσαι και να ραδιάζεις κουταμάρες. Κι εγώ είμαι ακόμα άντιτη. Θα είστε έτοιμοι αμέσως. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Με τη Μαρίνα μου μιλάει μοναχά. Γιαλόν κανέναν εθαρρύς δεν έχει μάτια. Το πράγμα φαίνεται με γάμο θα τελειώσει. Για πες μου, Βισνεβέτσκι, φαντάστηκες ποτέ πως η Μαρίνα κάποτε θα γίνονταν τσαρίνα? Ναι, γίνονται και θαύματα. Και σένα μνήσεξ σου πέρασε ποτέ από το μυαλό πως ο υπηρέτης μου θα ανέβαινε στο θρόνο? Μα και η Μαρίνα τα κατάφερε καλά. Κοίτα, κοίτα τι είπα μοναχά, μη σου ξεφύγει το νου σου στον Δημήτρη. Και να που όλα τελειώνουν κατευχή, στα δίχτυά της τον τύλιξε. Ναι, ναι, απόψε, γύρω στις 11, στις Φλαμουργές η μάθεση προσμένω. Και αύριο στη Συντριβάνη. Τι της βρήκε ο Δημήτρη? Γιατί είναι πολύ όμορφη. Σιγά, μια νύφη από μάρμαρο. Αγέλαστη και ανέκφραστη, χωρίς ζωή στα μάτια και τα χείλη. Δεν μπορείς να το πεις όμορφο, μα είναι συμπαθητικός. Και φαίνεται από βασιλική γενιά. Πότε κοινάτε? Οπότε προστάξει ο Τσάρεβιτς. Πάμε λίγο πιο πίσω να σας δείξω. Φίλε μου Βισνεβέτσκι, για μας δεν είναι πια ο χορός. Ας τους να μείνουν μοναχοί. Και εμείς, καλέ μου σύντροφε, έλα, έλα να θυμηθούμε τα παλιά. Έρχομαι, έρχομαι, μνήστε. Καλά λες. Να το Συντριβάνι. Εδώ λοιπόν θα έρθει. Τι μου συμβαίνει? Δεν γεννήθηκα δειλός. Το θάνατο στα μάτια να τον κοιτάζω έμαθα χωρίς να ανατριάζω. Θανάσιμους κινδύνους διέτρεξα. Θεοί και δαίμονες με πήραν το κατόπι. Και όμως εγώ με από κοτιά τους ξέφυγα και να με. Τώρα λοιπόν, γιατί και να ανασάνω δεν μπορώ? Γιατί τρεμούλιασμα θέλω τα μέλη μου να αρκώνει? Μήπως ανομολόγητο αγάπης ρίγος είναι? Μα φόβος είναι καθαρός. Ολόκληρη τη μέρα τούτη μονάχα τη στιγμή περίμενα για να έρθει. Και όλα καλά τα είχα σκεφτεί. Τι θα της πω? Πώς την περήφανη καρδιά της να κερδίσω? Τσαρίνα δίπλα μου αντάξια να σταθεί. Και τώρα που έφτασε η στιγμή, τίποτε δεν θυμάμαι. Τα έχω χαμένα ολότελα. Τα λόγια μου δεν βρίσκω. Το λογικό μου θόλωσε η αγάπη. Τι ήταν αυτό? Θρόισμα φίλου να ήταν ή μήπως? Τσάρεβιτς! Αυτή. Το αίμα μες στις φλέβες μου παγώνει. Δημήτρη, εσύ είσαι? Φωνή γλυκιά μαγευτική. Επιτέλους εσύ. Εσένα βλέπω δίπλα μου. Πόσο ανούσια και αργά πέρασε αυτή η μέρα. Πώς βράδυνε το σούρουπο να σβήσει, να νυχτώσει. Πόσους αιώνες πρόσμενα εδώ μες στο σκοτάδι. Ο χρόνος μου είναι ακριβώς. Οι ώρες τρέχουν, φεύγουν. Δεν σου καθόρισε εδώ μονάχη να ειδωθούμε αγάπης λόγια για να ακούσω τρυφερά? Τα λόγια είναι περιτά. Πως μ' αγαπάς, το ξέρω. Ακούμε. Την τύχη μου με τη δική σου τύχη, όποια και αν είναι αυτή, τρικυμισμένη άστατη, να ενώσω αποφάσισα. Ένα μονάχα απαιτώ, Δημήτρη. Να μου φανερώσεις τα πιο κρυφά σου μυστικά. Τις ελπίδες σου, τους σκοπούς σου και ακόμα τους κινδύνους σου. Για να μπορέσω στη ζωή χέρι με χέρι θα αρετά να πορευτώ μαζί σου. Και όχι τυφλά σαν το παιδί. Ούτε σαν σκλάβα που σιωπά. Ούτε σαν παλακίδα ταγμένη του άντρα τη βουλή να κουλουθάει. Μα σύζυγο σαν τάξια. Συμπαραστάτρια του τσάρου που στο θρόνο της Μόσχας θα καθίσει. Τέτοια στιγμή τις τύχες μου, τις έννοιες και τους καημούς βρήκες να μου θυμίσεις.
Ξέχνα για λίγο πως είμαι Τσάρεβιτς, Μαρίνα. Ανταποκρίσου στις αγάπης τη φωνή και άφησε να μιλήσει η καρδιά σου. Καιρό δεν έχουμε γι' αυτά. Χασομεράς. Κάθε μια μέρα που περνά ο κίνδυνος στεργεύει. Μπορεί προς το χειρότερο τα πράγματα να αλλάξουν. Και ο Κουντουνόφ τα μέτρα του θα πάρει. Τι σχέση έχει ο Κουντουνόφ? Στην εξουσία του θα ρίξει πως είναι η αγάπη μας. Όχι. Όχι. Τώρα με μάτι αδιάφορο στο θρόνο του προσβλέπω. Και συλλογέμαι. Τι να την κάνω τη ζωή, τους τίτλους μου, τη δόξα, εάν μου λείψει η αγάπη σου. Τι κι αν βρεθώ στη στέπα σε μια καλύβα ταπεινή. Εσύ με την αγάπη σου το στέμα αναπληρώνεις. Ντροπή. Μιλείς μονή στον ιερό προορισμό σου. Ταξίωμά σου έπρεπε να βάζεις παραπάνω από τη ζωή στους πειρασμούς. Κι εγώ το χέρι μου δεν πρόκειται να δώσω σε ένα άμυαλο παιδί δούλο της ομορφιάς μου, αλλά στον Τσάρεβιτς που σώθηκε από το θάνατο. Γιατί με βασανίζεις? Μη θες να πεις με αυτό, πανέμορφη Μαρίνα, πως στην εκλογή σου πιότερο ο τίτλος βάρινε παρά εγώ ο ίδιος? Η υποψία μου αυτή φαρμάκι με ποτίζει. Μήπως? Μα αυτή η αμφιβολία με σκοτώνει. Αν τύχαινε να γεννηθώ φτωχός, αν είχε γιος του Τσάρου, αν ήμουν άλλος και όχι του Ιβάν του Τρομερού ο διάδοχος, τότε θα μ' αγαπούσες? Είσαι ο Δημήτρη, καλώς να γίνεις δεν μπορείς. Ούτε κι εγώ έναν άλλον θα αγαπούσα. Ήσαμε εδώ αρκετά. Δεν αντέχω πια να σε μοιράζω με ένα νεκρό. Πάγω να υποκρίνομαι. Θα ακούσεις την αλήθεια. Ο Δημήτρης σου είναι νεκρός. Θαμμένος. Δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Και εγώ θες να σου πω ποιος είμαι? Λοιπόν, είμαι ένας μοναχός που θέλησα από του κελιού της κλαδιά να φύγω, να γλιτώσω. Όλα τα οργάνωσα σωστά. Μπροστά σε εσάς, σαν Δημήτρη εμφανίστηκα. Και οι Πολωνοί σου οι άμυαλοι με πήρανε για εκείνον. Τι λες κι εσύ για όλα αυτά, περήφανη Μαρίνα? Σ' αρέσει η ομολογία μου? Γιατί σωπαίνεις? Ο συμφορά μου, την ντροπή. Για δες που με παρέσει ρε Γιώργη. Κι αν τώρα μέσα από τα χέρια μου όσα κοπίασα να φτιάξω τα χάσω μια για πάντα. Ω, αμυαλός, τι έκανα? Ντρέπεσαι βλέπω για μια αγάπη που αρχοντική δεν είναι. Πες λοιπόν τη μοιραία λέξη. Η τύχη μου τώρα είναι στα χέρια σου. Αποφάσισε. Περιμένω. Πέφτω στα γόνατά σου. Σήκω φτωχές, Φετεριστή. Φαντάστηκες λοιπόν πως πέφτοντας στα γόνατα θα συγκινούσεις την καρδιά μου? Για τόσο ευκολόπιστη με πέρασες. Γελάστηκες, φίλε. Στα πόδια μου υπότες, κόμητες και άλλοι ευγενείς προσπέσανε πολύ, που εγώ τους αποθάρρυνα. Και τώρα εσύ, ένας δραπέτης μοναχός που... Μην τον υποτιμάς τον νεαρό Φετεριστή. Ίσως ποιος ξέρει, μέσα του να κρύβει χαρίσματα αντάξια του θρόνου. Αντάξια του χεριού σου, καλή μου. Αντάξια της κρεμάλας, θέλεις να πεις, αφθάδι. Έφταξα, δεν ταρνιέμαι. Ως τώρα έπαιξα με όλους. Με το λαό, τους βασιλιάδες, τον ίδιο το Θεό. Όμως, Μαρίνα, εσύ μη με δικάζεις. Απέναντί σου εντάξει φάνηκα. Κι ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να σε γελάσω. Η αγάπη μου για σέ ήταν που με έσπρωξε να ανοίξω την καρδιά μου. Για δες εκεί, γιατί πενεύεται ο κουτός. Σου ζήτησε κανείς να ομολογήσεις? Μα αφού κατάφερες εσύ, ένας αλήτης, ένα τίποτα, δύο ολόκληρους λαούς στα δίχτυα σου να μπλέξεις, τουλάχιστον θα έπρεπε ως το τέλος να κρυφτείς και την απάτη σου με τη σιωπή και με το ψέμα να καλύψεις. Μπορώ λοιπόν εγώ να σου δοθώ τη συστολή και τη γενιά μου αψηφώντας? Μπορώ την τύχη μου στα χέρια σου να αφήσω, όταν εσύ έτσι απλά χωρίς ντροπή, τα έσχη που διαπράττεις ξεσκεπάζεις? Από αγάπη λέει για μένα ομολογεί. Απορώ τότε γιατί μπρος στον πατέρα μου από φιλία δεν ομολόγησες. Ή από χαρά μπροστά στο βασιλιά. Και ακόμα γιατί στον Βισνεβέτσκι από το ζήλο του υπηρέτη παρακινούμενος δεν άνοιξες ως τώρα την καρδιά σου? Σορκίζομαι, Μαρίνα, πως το κρυφό μου μυστικό μόνο σε σένα το φανέρωσε η καρδιά μου. Τα λόγια αυτά μπρος εθνητό ποτέ δεν θα προφέρω. Μου ορκίζεσαι. Και θες να σε πιστέψω. Λοιπόν, σε πιστεύω. Όμως μπορώ να μάθω σε ποιον ορκίζεσαι? Στο όνομα μήπως του Θεού, σαν ψυχοπαίδια βλαβικό, σαν Ιουσίτης? Είτε του Τσάρου το όνομα, σαν Τσάρεβιτς, που ισχυρίστηκες πως είσαι? Λέγε λοιπόν. Του Ιβάν του Τρομερού η σκιά με υιοθέτησε. Και από το μνήμα της με ονόμασε Δημήτρη. Γύρω μου τάραξε τους λαούς. Και τον Μπορίς μου έταξε για θύμα.
Ο Τσάρεβιτς είμαι εγώ. Μα φτάνει πια. Είναι ντροπή να ταπεινώνομαι για μια ακατάδεκτη κόρη της Πολωνίας. Μες του πολέμου τη φωτιά, τις έγνοιες που με ζώνουν, θα σβήσω της αγάπης τον καημό. Αχ, πώς θα σε μισήσω όταν το πάθος μου για σένα ξεθυμάνει. Τώρα ας φύγω. Τι με προσμένει να ξέρα. Ο θάνατος, ο θρόνος. Καλή ή κακή, την τύχη μου εσύ δεν θα τη μοιραστείς. Εύχομαι μόνο κάποτε πικρά μη μετανιώσεις. Κι αν την απάτη σου κι εγώ μπρος όλους φανερώσω. Θα ρίσεις πως σε φοβάμαι. Πίστη να δώσουν πιότερη σε μια Πολωνέζα παρά στο Ρώσο διάδοχο. Μάθε λοιπόν πως βασιλιάδες, άρχοντες και ο Πάπας ο ίδιος στο βάθος τους δεν νοιάζονται αν είμαι αυτός που λέω. Αν είμαι ο Δημήτρη ή όχι, τι με αυτό. Πρόφαση είμαι εγώ για αυτούς. Για πόλεμο και για διχόνια. Αυτό είναι που χρειάζονται. Και όσο για σένα αντάρτησα, εύκολα θα σε κάνουν να σοπάσεις. Αντίο. Τσάρεβιτς, στάσου. Τώρα μάλιστα. Σαν άντρας ακούω να μιλάς. Και όχι σαν παιδί όπως πρώτα. Γι' αυτό ας συμφιλειωθούμε. Ξέχασα κιόλας τα παιδιαρίσματά σου. Ξανά μπροστά μου τον Δημήτρη βλέπω. Όμως δικιά σου μην αργείς. Άλλο καιρό μη κάνεις. Τις στρατιές τη Μόσχα οδήγησε. Και όταν πια στο Κρεμλίνο θα έχεις φτάσει και στο θρόνο σου θα έχεις ανεβεί, τότε γαμήλια πομπή στείλε για να με φέρεις. Προτού τον Κουντουνόφ μπορέσεις να ανατρέψεις και τα σκαλιά του θρόνου να διαβείς, αγάπης λόγια δεν θέλω να ξανακούσω. Καλό με 10 Κουντουνόφ να είχα να κάνω και μάλλους τόσους Ιησουίτες αυλικούς παρά με μια γυναίκα. Άκρη με αυτές δεν βρίσκεις. Το διάβολο έχουν μέσα τους. Όρθιο και ανάποδο. Σε μπερδεύουν, σου ξεγλιστρούν μέσα από τα χέρια σου. Σε φοβερίζουν, σε κεντούν. Φίδια, σωστά φίδια. Είχα λοιπόν δίκιο που φοβόμουν. Δεν ήθελε πολύ για να με καταστρέψει. Πάει. Την απόφαση μου πήρα. Αύριο κιόλας το στράτευμα κοινό. Σύνορα, τα ρωσικά μας σύνορα. Πατρίδα μου Ρωσία, είμαι δικό σου. Της ξενιτιάς της τάχτη με καταφρόνια από τα ρούχα μου τεινάζω και αχόρταγα τον καθαρό αέρα σου ρουφώ. Αέρα της πατρίδας μου. Τώρα πατέρα, η ψυχή σου τη γαλήνη θα να βρει και ανάπαψη θα νιώσουν πια τα κόκαλά σου. Για δες την, αστράφτη πάλι η σπάθα της γενιάς μας. Ευτυχισμένος που είναι. Λεβέντη μου, πώς σε ζηλεύω να ξέρεις. Του Κούρμπσκι ο γιος, στην εξορία αναστημένος, το αίμα του είναι έτοιμος να χύσει για αυτόν που νόμιμό του τσάρο θεωρεί και γιο του Ιβάν. Κούρμπσκι, σωστά μιλάς. Και δίκαια η καρδιά σου από χαρά και ελπίδα σπαρταράει. Τσάρεβιτς, γιατί σε βλέπω σκεφτικό. Να η Ρωσία μας, είναι ολάκερη δική σου. Με ανοιχτές αγκάλες σε καρτερεί ο λαός. Δική σου η Μόσχα, το Κρεμλίνο μας, το κράτος. Έμαθα τρέξει Κούρμπσκι ρωσικό. Εσείς για δίκαιη υπόθεση κινάτε. Μα εγώ ενάντια σε αδέλφια σας οθώ. Λιθουανούς ξεσήκωσα, τους φέρνω στη Ρωσία. Και στον εχθρό της μυστικές της Μόσχας μας ανοίγω πύλες να διαβεί. Το κρίμα όμως αυτό εμένα δε βαραίνει. Ολάκερο επάνω σου να πέσει. Φωνιά μπορείς. Εμπρός! Εμπρός! Γυαλίσε σένα από του νό! Ο
Πώς γίνεται κι ένας δραπέτης μοναχός στρατιές ληστών να ξεσηκώνει κατά πάνω μας και τέτοιες απειλές να μας μηνάει? Είναι καιρός να τον βάλουμε στη θέση του. Τρουμπέτσκι, Βασμάνοφ, τους βοεβόδες να ενισχύσετε. Το Τσερνικόφ μαθαίνω, κυκλωμένο όπως είναι αποστασιαστές. Σπεύστε να το απελευθερώσετε. Μεγαλειότατε, τρεις μήνες πριν καλά-καλά διαβούν, τίποτα το σφετεριστή δεν θα θυμίζει. Εδώ, στη Μόσχα, σαν θεριό δεμένο στην κλούβα, θα στον φέρουμε. Μάρτης μου ο Θεός.